όλα αυτά που αναφέρονται στην εισήγηση, σε συνδυασμό και με άλλα παρόμοια σχέδια για την υπόψη περιοχή, είναι προφανές ότι επιβαρύνουν σημαντικά τις έντονες ή διοικιστικές πιέσεις που δέχεται η συγκεκριμένη περιοχή, το ευρισκόμενο δηλαδή σε επαφή με το λιμάνι κέντρο του Πειραιά, γιατί περί αυτού πρόκειται, για τις οποίες κανένας λόγος όμως δεν γίνεται στην ΠΕ, όπως τουλάχιστον προκύπτει από την εισήγηση. Μια ιδιαίτερα σοβαρή πλευρά των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δεν θίγεται από την εισήγηση, ενδεχομένως ούτε από την ΠΕ, είναι η συνέργεια των αέριων ρήπων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από τρεις διαφορετικές πηγές ρήπανσης. Πρώτα δηλαδή από τις ήδη υφιστάμενες στην κοντινή και ευρύτερη περιοχή από χερσαίες εγκαταστάσεις και άλλες δραστηριότητες. Δεύτερον από τα πλοία που ελιμενίζονται. Και τρίτον από την πρόσθετη επιβάρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος στην περιοχή, η οποία εν μέσω θώρας υπερτοπικών δραστηριοτήτων θα δημιουργήσει και πρόσθετα προβλήματα και στην ευρύτερη πυκνοδομημένη αστική περιοχή. Ως προς το τελευταίο αυτό η εισήγηση. Στην ενότητα 3, περιορισμός εκπομπών στην ατμόσφαιρα, περιορίζεται στο να προτείνει μέτρα ανανέωσης του αέρα των γραφείων και των υπόγειων χώρων στάθμευσης, τα οποία φυσικά επιβαρύνουν με πρόσθετες εκπομπές στην ατμόσφαιρα. Στην ενότητα περιορισμός επιπτώσεων στο δικό δίκτυο προτείνει, σε περίπτωση που οι φόρτοι και οι σύνθετοι κυκλοφορίας μεταβληθούν σημαντικά ως προς τις προβλέψεις της παρούσας μελέτης, θα πρέπει η ΜΠΕ να αναθεωρηθεί και να επανεκτιμηθούν τα μέτρα αντιμετώπισης. Ξεχνάει όμως να ενημερώσει ποια μέτρα είναι αυτά και πώς μπορεί να επανεκτιμηθούν σε μια περιοχή που ασφυκτικά ήδη από φόρτο υπερτοπικών χρήσεων, ο οποίος δεν προβλεπόταν όταν είχε ολοκληρωθεί προπολών δεκαετιών, πολύ πριν από το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας του 1985, το χωροταξικό της περιοχής. Εν ολίγης, πρόκειται για μια επένδυση στο πλαίσιο των φιλομονοπωλιακών αντιλαϊκών ρυθμίσεων του ρυθμιστικού σχεδίου της Αθήνας του 2014, που υλοποιεί με ιδιαίτερο ζήλο και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενσωματώσει στο επιχειρησιακό της σχέδιο η Δημοτική Αρχή Πειραιά με τις ευλογίες και των άλλων παρατάξεων των αστικών κομμάτων. Οπότε θα καταψηφίσουμε.